Συνεχίζονται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση απειλές προς το Ισραήλ για σκληρή εκδίκηση από το Ιράν και τους εταίρους του μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε. Εν αναμονή του χτυπήματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν αεροπλανοφόρα και μαχητικά πλοία στο Ισραήλ προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα του συμμάχου τους. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και τη Λόριδα της Γάζας, ενώ όμως ανακοινώνει νέο γύρο διαβουλεύσεων για μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Της ώρας του δολοφονημένου Ισμαήλ Χανίγε, ηγέτη της Χαμάς, αναπάβεται από χθες σε νεκροταφείο στην πόλη Λουσάιλ, βόρεια της πρωτεύουσας του Κατάρ. Οι προσευχές και οι εκδηλώσεις μνήμης και οργής από τους υποστηρικτές του όμως συνεχίζονται εν μέσω όρκων εκδίκησης από τη μια και αυξανόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας από την άλλη. Η πανίσχυρη Ιρανική οργάνωση Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κατηγορεί την εγκληματική, όπως λέει η Αμερικανική κυβέρνηση, ότι υποστήριξε το Ισραήλ στη δολοφονία του Χανίγε. Αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος του Χανίγε προήλθε από πύραυλο μικρής ακτίνας δράσης με κεφαλή βάρους περίπου 7 κιλών και υπόσχεται αυστηρή τιμωρία στον κατάλληλο χρόνο και τόπο και με τον κατάλληλο τρόπο. Actually, Israel get all this support, especially from USA. So USA is the first responsible for what happened in Palestine, from killing all this number from kids, women, men. Το Ισραήλ προχώρησε σε δύο αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Τουλκάρμ της Δυτικής Όχθης, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή. Στην πρώτη, που είχε στόχο ένα αυτοκίνητο, σκοτώθηκε αξιωματούχος του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, ενώ σύμφωνα με παλαιστινιακά δημοσιεύματα σκοτώθηκαν επίσης άλλοι τέσσερις άνδρες, επίσης μαχητές της οργάνωσης. Συνολικά, οι Ισραηλινοί έκαναν λόγο για 9 νεκρούς Παλαιστίνιους μαχητές. كنت الصبح بدي اطلع على الشغل وسمعت صوت انفجار جيت انا وعامل من عمالي على الموقع هون لقينا شاب بيستشهد على الشارع وجينا عندي السياره هون بدنا نقول الشهداء اللي كان بالسياره وكانوا ضربوا كمان صاروخ ورانا وهزمنا ما ضليناش في المنطقه وولعت السياره وهزمنا ما ضليناش هون في المنطقه. Την ίδια ώρα και εν αναμονή των αντιπίνων από το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από αυτό οργανώσεις, το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες με τη Χαμάς, προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι ελπίδες για μια συμφωνία όμως φαίνεται πως έχουν μειωθεί περαιτέρω μετά τη δολοφονία του Χανίγε και τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ότι δεν δουλεύουν υπέρ της συμφωνίας. بالفم الملآن أن دماء أبو العبد هنية وكل شهداء أمتنا وكل دماء قادتنا لن تزيدنا إلا إصرار على التفاوض مع هذا العدو على التمسك. Μέσα σε αυτό το κλίμα της από στιγμή σε στιγμή ανάφλεξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν μήνυμα σε Ιράν, Χεσμπολά και τις υπόλοιπες τρομοκρατικές, όπως αναφέρουν οργανώσεις, ότι βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ, δηλώνοντας πως θα στείλουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενισχύσουν την Ισραηλινή άμυνα. Secretary Austin spoke with Israeli Minister of Defense Gallant this morning about the destabilizing threats posed by Iran, its partners and proxies. The secretary reiterated ironclad support for Israel's security and informed the minister of additional measures to include ongoing and future defensive force posture changes that the department will take to support the defense of Israel. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επόμενες ημέρες και ώρες είναι κρίσιμες, με δυτικές μυστικές υπηρεσίες να μην αποκλείουν το ιρανικό χτύπημα να γίνει στις 12 Αυγούστου, ημέρα θρησκευτικής εορτής για τους Εβραίους. Πάμε τώρα στην αίθουσα Σύνταξη και τη Χριστίνα Βασιλάκη για να δούμε πώς συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Χριστίνα. Ναι, Ανθή, Τελαβίβ και Άγκυρα δίνουν συνέχεια στη μεταξύ τους κόντρα μετά το χθεσινό διπλωματικό επεισόδιο, μετά από την λόγω της σημαίας της στην τουρκική πρεσβεία που κοιμάντιζε με σύστια σε ένδειξη πένθους για τον Χανίγε. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών απάντησε στον Ισραήλ Κάτς, στον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ για τη διαμαρτυρία του, ότι δεν μπορείς να πετύχεις την ειρήνη σκοτώνοντας διαπραγματευτές και απειλώντας διπλωμάτες, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός επιτέθηκε εκ νέου στον Τούρκο Πρόεδρο. Σε ανάρτησή του, με φωτογραφία του Ερντογάν που περιβάλλεται από φωτιές και από καπνούς, υποστήριξε ότι ο Ερντογάν έχει μετατρέψει την Τουρκία σε δικτατορία μόνο και μόνο για να υποστηρίξει
υποστηρίξει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς ενάντια στη στάση ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου. Επίσης τον κατηγορεί για απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος Τούρκων εξαγωγών μετά από την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ και τελικά, όπως λέει, κατηγορεί τον Ερντογάν ότι εξαλείφει την κληρονομιά του Ατατούρκου. Άλλωστε και ο Τούρκος πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει πολύ σκληρές φράσεις για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τον είχε πει και Χίτλερ στο παρελθόν. Όπως φαίνεται, κορυφώνονται οι μεταξύ τους διαμάχοι. Να σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Πίσω στα δικά μας τώρα, με κάθε μέσο εγκατέλειψαν σήμερα το Λεκανοπέδιο οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γέμισαν όλα τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς στον Πειραιά, ενώ μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες που επέλεξαν να φύγουν μέσω των εθνικών οδών. Όπου φύγει, φύγει. Οι αδειούχοι συμπολίτες μας που αναζητούν ανάσες δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης μακριά από το άστι και από την επερχόμενη ζέστη. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά ήδη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ενώ η κίνηση σήμερα Σάββατο είναι ακόμη πιο αυξημένη με τα πλοία που φεύγουν για Κυκλάδες και για Δωδεκάνησα να σαλπάρουν γεμάτα. Με προορισμό την Πάρο και την Άξο, άλλοι ταξιδιώτες πάνε για να μείνουν και άλλοι για το Σαββατοκύριακο. Πάρο. Πηγαίνετε Πάρο για πόσο καιρό? 20 μέρες. Έχουμε από την Αμερική. Στην Πάρο. Πόσες μέρες θα κάτσετε? Κάνα μήνα. Όλο τον Αύγουστο. Τρεις. Τώρα πάω Πάρο και θα πάω Λευκάδα για μένα. Εγώ Πάρο, Κουφονήσια και μετά στη Πάλαια. Ένα μήνα. Καθηγήτρια? Όχι. Πώς και πάτε ένα μήνα, πώς το καταφέρατε αυτό? Έχουμε σπίτι. 6 μέρες. Έξι μέρες. Ποιο είναι το budget, αν επιτρέπετε? 200 ευρώ ξεκινάμε από το ακτοπλοϊκά. Ωραία. Και για διαμονή? Διαμονή είμαι τυχερός, θα μου φιλοξενήσει ένας φίλος. I'm going to Ios. Have you been there again? Yes, it's the third year. Πάμε διακοπές, είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά ο νους μας είναι στις εμπόλεμες ζώνες. Ένα 20 ημέρο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις πύλες με τα πλοία που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μια σταθερά δημοφιλή επιλογή λόγω της εγκύτητάς τους με την Αθήνα. Αιγίνα. Poros. Is there any island that you would like to visit? Santorini, Mykonos. I'm going to Agisti. Μόλις επιστρέψαμε από τριήμερο στην Αίγινα. Ήταν καταπληκτικά, το φυσικό περιβάλλον καταπληκτικό, τρομερό. Πόσο θα κάτσετε, πόσες μέρες? Σαββατοκύριακο. Σήμερα Σάββατο, 3 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν 26 πλοία με προορισμό τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη. 75 πλοία θα αναχωρήσουν για Αργοσαρονικό και συγκεκριμένα 33 πλοία αναχωρούν για την Αίγινα, 17 για το Αγκίστρι, 7 για τον Πόρο όπως και τις Πέτσες και 11 με προορισμό την Ίδρα. Με υπομονή έπρεπε να οπλιστούν και όσοι επέλεξαν την Πελοπόννησο για τις διακοπές τους, καθώς χιλιάδες ήταν τα αυτοκίνητα που πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπουτιλιάρισμα. Συνδεόμαστε τώρα με τη Σοφία Νεφέλη Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης. Κατά χιλιάδες, Σοφία Νεφέλη, όπως έδειξε και το βίντεο που επιμελήθηκες πριν, εγκατέλειψαν το Λεκανοπέδιο σήμερα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Κατά χιλιάδες, Ανθή, πολύ σωστά. Κάθε μέρα, ήδη από την 5η-1η του μήνα, αναχωρούν για Πελοπόννησο και για τα νησιά του Αιγαίου. Από τον Πειραιά, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το ίδιο ισχύει και για τα λιμάνια, βέβαια, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι της Ραφίνας φεύγουν οι τουρίστες για να πάνε στα νησιά των Κυκλάδων. Φέτος, Νάξος και Πάρος έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους επισκέπτες. Χιλιάδες επισκέπτες φιλοξενούν τα δύο νησιά, ενώ ανεβαίνει πάρα πολύ και η Ήλιος φέτος. Να πούμε τέλος ότι στην Εθνική Οδό επίσης αναχωρεί κόσμος για άλλους προορισμούς. Mm-hmm. Υπήρχαν σήμερα στα διόδια της Ελευσίνας, είχε μποτιλιάρισμα και τα αυτοκίνητα πήγαιναν σημειωτών. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Νεφέλη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, νέα κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί δημοσίευμα του πρώτου θέματος, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Στέφανος Κασελάκης κατασκεύασε παράνομα πισίνα στο σπίτι του στις Πέτσες. Για το θέμα υπήρξε δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και απάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περισσότερα για το νέο μέτωπο που άνοιξε, μας πει Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλησπέρα, Ανθή. Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή ένα δημοσίευμα περί παράνομης πισίνας στο εξοχικό του σπίτι στις Πέτσες. Θυμίζοντας ότι πρόκειται κατά τον ίδιο για τον άνθρωπο που αγνόησε τις διατάξεις του νόμου που απαγόρευε συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες, που βγάζει κηρύγματα για τη δικαιοσύνη από τα σοκάκια της Μυκόνου, που κάνει τα στραβά μάτια όταν συνάδελφοί του, στελέχη του κόμματός του, προχωρούν εκ νέου σε προγραφές
δημοσιογράφων και δικαστών. Ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι τα μεγάλα λόγια για το κράτος δικαίου και για τους θεσμούς βούλιαξαν στο βυθό μιας παράνομης πισίνας. Στο μεταξύ, στο δημοσίευμα του πρώτου θέματος απευθείας επέλεξε να απαντήσει ο Στέφανος Κασελάκης, αφενός υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για πισίνα, αλλά για μια ανακαινισμένη δεξαμενή νερού βάθους ενός μέτρου και 40 εκατοστών, αφετέρου περνώντας την αντεπίθεση και φέρνοντας στην επιφάνεια δάνεια της εφημερίδας και μιλώντας για την παρακολούθηση του εκδότη της. Τώρα, μερικές φορές είναι προτιμότερο να μην απαντάς καθόλου από το να γράφεις ότι αναδείχθηκε και καλοποιήθηκε μια παλιότερη δεξαμενή νερού. Είναι το νέο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Ενώ ότι πρώτη φορά βλέπουν πηγάδι με εξαπλώστρες, σημειώνουν σε νέο δημοσίευμά τους, ηλεκτρονικό αυτή τη φορά, στο πρώτο θέμα, ουσιαστικά αναρτώντας μια φωτογραφία από τον αύριο χώρο του σπιτιού, του εξοχικού σπιτιού του Στέφανου Κασελάκη στις Πέτσες. Σημειώνεται ότι στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για παρανομία, αφού υποστηρίζεται ότι ο κύριος Κασελάκης, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη φέρεται να έφτιαξε πισίνα σε ένα παραδοσιακό κηρυγμένο οικισμό στις Πέτσες, έχοντας λάβει άδεια μόλις για μικροεπισκευές. Άνθη. Μάλιστα. Μαριτίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι όμως αυτή η μοναδική αιστεία αντιπαράθεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση. Με φόντο τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν απλήρωτοι και την επίθεση που εξαπέλυσε η ΣΥΕΑ κατά του Στέφανου Κασελάκη, μένεται η κόντρα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στο βίντεο που ακολουθεί, το χρονικό και αυτής της αντιπαράθεσης. Επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη εξαπέλυσε χθες το βράδυ η ΣΥΕΑ, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την απαξιωτική, όπως την περιέγραψε, συμπεριφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους εργαζομένους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόμματος. Η ανακοίνωση της ΣΥΕΑ προκάλεσε μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, Αδόνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει ότι ως πρόεδρος του κόμματος που είναι βασικός μέτοχος σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Στέφανος Κασελάκης έχει τη θέση του νομίμου εκπροσώπου του βασικού μετόχου. Τον κατηγορεί δε ότι ενώ χρωστούν χρήματα στους εργαζομένους, εκείνος κάνει διακοπές στη Μύκονο. Πάντα έλεγα ότι ο Στέφανος είναι καπιταλιστής, αλλά εδώ αποδεικνύεται και κακός καπιταλιστής. Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ διακοπές εάν χρώσταγα δώρα και μισθούς στους εργαζομένους μου, ως επιχειρηματίας. Να θυμάστε αυτά και όσους εντός ΣΥΡΙΖΑ ακόμη τον υποστηρίζουν, όταν θα τους ακούτε να μιλούν ξανά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Απαντώντας από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που περιγράφοντας ως ακροδεξιό τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον κατηγορεί πως εργαλειοποιεί μια ανακοίνωση της ΕΣΥΑ για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο προσωπικά, αλλά και ότι κομματικοποιεί ένα ζήτημα επιβίωσης εργαζομένων. Θέλει μεγάλο θράσος να είσαι Άδωνης Γεωργιάδης. Όμως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλοι πολιτικοί αρχηγοί υπερδιπλασιάζουν τα χρέη του κόμματός τους στην πλάτη των πολιτών και άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα τηρώντας την νομιμότητα. Άλλοι πολιτικοί αρχηγοί παίρνουν επίδομα ακόμα και ως αγρότες και άλλοι θα εύχονταν ο νόμος να τους επέτρεπε να εισφέρουν περισσότερα χρήματα στο κόμμα τους. Η απάντηση αυτή από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη πυροδότησε νέα κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που χαρακτήρισε θράσος από την πλευρά του να συγκρίνει κανείς τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες με τα χρέη του ΣΥΡΙΖΑ προς εργαζομένους. Ειδικά τη στιγμή που πηγαίνει για πολυτελείς διακοπές, δείχνοντας πόσο αδιάφορη του είναι η ταλαιπωρία τους. Ανταπαντώντας, ο Στέφανος Κασελάκης κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας ότι δυσκολεύεται ακόμα και στην απλή μέθοδο των τριών, που θα του εξηγούσε τις οφειλές της Νέας Δημοκρατίας προς προμηθευτές και υπαλλήλους, σημειώνοντας ότι υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και παραθέτοντας μια σειρά από ερωτήματα για το πώς με τέτοια χρέη η Νέα Δημοκρατία κάνει την ακριβότερη προεκλογική καμπάνια στην Ευρώπη και πληρώνει ανθρώπους όπως ο Γκρίνμπεργκ. Θέση βεβαίως πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που σε ανακοίνωσή του σχολίασε ότι με όσα γράφει ο Υπουργός, τον οποίο περιέγραψε ως όψιμο συνδικαλιστή της Δεκάρας, εκθέτει τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμηθούμε όλοι τα οφειλόμενα δεδουλευμένα των εργαζομένων στον κύριο Καχανίων, συμφερόντων και του Προέδρου της Νουδού. Μήπως εργαλειοποιεί τους εργαζόμενους για να πετύχει ένα κεκαλυμμένο εσωκομματικό μαχαίρωμα. Αξίζει πάντως να υπενθυμίσει κανείς ότι στην ανακοίνωσή της η ΕΣΥΑ διαμαρτυρόταν για την απαξιωτική στάση που έχει επιδείξει όλο το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε δημοσιογράφους και εργαζομένους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόμματος, αλλά και απέναντι στην ΕΣΥΑ. Την ίδια ώρα που ο ίδιος, όπως έχει άλλωστε δικαίωμα, βρίσκεται σε διακοπές, οι εργαζόμενοι της εφημερίδας Η Αυγή δεν έχουν λάβει το επίδομα αδείας και όλοι οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα Η Αυγή, στην ιστοσελίδα αυγή.gr και στο ραδιοφωνικό σταθμό 105 και 5 στο κόκκινο, δεν έχουν λάβει τη μισθοδοσία για τον μήνα Ιούλιο. Καλούμε τον κύριο Κασελάκη να αναλάβει τις ευθύνες του ως πρόεδρος του κόμματος.
κράτους που είναι ο βασικός μέτοχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και να συνειδητοποιήσει τους όρους του θεσμικού διαλόγου που είναι απαραίτητος όταν διακυβεύεται το εργασιακό μέλλον δεκάδων εργαζομένων. Στο μεταξύ, με το κλίμα να διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και ζητούν ικανοποίηση των αιτημάτων τους και καταβολή δεδουλευμένων. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι 7 υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Άξο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και ο Χάρης Δούκας από τα Χανιά. Σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία περιοδεύει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ γιατί διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εξήγησε αποτυχία η Άννα Διαμαντοπούλου. Στο ΕΣΥ εστίασε από την Πελοπόννησο ο Μιχάλης Κατρίνης. Τις απόψεις του κόσμου επί της πλατφόρμας τη ζητάει η Νάντια Γιανακοπούλου, ενώ την επτάδα των υποψηφίων συμπληρώνει ο Γιάννης Κανελάκης. Με περιοδίες σε όλη τη χώρα συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία και τη βρισκόμαστε ήδη στον Αύγουστο οι 7 υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου. Δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στην κυβέρνηση για σειρά επιλογών της. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας, διότι για μας ο πρωτογενής τομέας είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει γνήσια περιφερειακή ανάπτυξη και να δοθεί επιτέλους μια λύση στα μεγάλα δημογραφικά ζητήματα που έχει η ελληνική περιφερειακή. Πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, Δημήτρη μου και αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Και όχι να γίνει, είμαστε πάντα στο πλευρό σας, χειμώνα καλοκαίρι. Στα Χανιά βρέθηκε ο Χάρης Δούκας, που άσκησε και εκείνος κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για την Κρήτη και όχι μόνο, και απευθύνε κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που εμπνέονται από τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Διότι η κυβέρνηση αυτή έχει εξοντώσει το ΕΣΥ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρεοκόπησε τη χώρα και κατάφερε στη δεύτερη θητεία της να εξοντώσει το ΕΣΥ και βεβαίως να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και η Κρήτη και τα Χανιά, που έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και πολλούς αγώνες δώσει για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, θα δώσουν απάντηση στις 6 του Οκτώβρη. Και θα είναι μια απάντηση δημοκρατικής ανατροπής, ώστε να αποκτήσει η χώρα μια προοδευτική διακυβέρνηση. Σε Πτολεμαΐδα, Έδεσα, Σκίδρα και Γιαννιτσά περιόδευσε ο Παύλος Γερουλάνος, που συνεχίζοντας την περιοδία του σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, εστιάζει στον απευθείας διάλογο με τους πολίτες. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ του τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία και τι πιστεύει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάμε για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Μιλάμε για αποσυγκέντρωση εξουσίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το όραμά της για το νησί αλλά και την ανάγκη ειδικού σχεδιασμού για κάθε περιοχή της Ελλάδας ανέδειξε αποτυχίο, την οποία επέλεξε για να ξεκινήσει την προεκλογική της καμπάνια η Άννα Διαμαντοπούλου. Εξήγησε δε γιατί μπήκε στη διαδικασία να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η συντηρητική κυριαρχία της μίας παράταξης, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε μεγάλη πτώση. Η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε μία σύγχυση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Είναι λοιπόν η στιγμή που υπάρχει η ανάγκη να αναδειχθεί μία νέα δύναμη στο πολιτικό σκηνικό, η οποία έχει μεγάλη ιστορία, αλλά κυρίως μπορούμε να την παλέψουμε να έχει μέλλον. Και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Την περιοδία του στην Πελοπόννησο συνεχίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, που οδοντίατρος ο ίδιος στο επάγγελμα, δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα στήριξης του ΕΣΥ από την Σπάρτη και την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της πόλης. Αλλά οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων με ιατρικό και λοιπό προσωπικό, δυστυχώς έμειναν εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης και θωράκισης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Στο μεταξύ, σε διαβούλευση παραμένει η πολιτική πλατφόρμα της Νάντιας Γιαννακοπούλου, επί της οποίας η ίδια ζητά τις απόψεις των πολιτών με στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω, ενώ στην κούρσα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ παρόν έχει δηλώσει και ο δημοσιογράφος Γιάννης Κανελάκης. Σοκ προκαλεί είδηση για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Δηδημότυχο. Μια 32χρονη γυναίκα ήταν φυλακισμένη στο σπίτι από το σύντροφό της για περίπου ένα μήνα, όπου φέρεται να την κακοποιούσε συστηματικά. Όταν τελικά κατάφερε να ξεφύγει, κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα τον εφιάλτη που βίωνε. Ο σύντροφός της, μάλιστα, φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια υπόθεση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη.
Έναν εφιάλτη κακοποίησης βίωσε 32χρονη γυναίκα στο Διδημότυχο. Επί έναν μήνα ο συνομήλικος σύντροφός της την κρατούσε κλεισμένη στο σπίτι του, τη χτυπούσε και τη βίαζε. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα Διδημοτήχου, όπου κατήγγειλε τα όσα βίωσε. Τα τραύματα στο πρόσωπό της και στο σώμα της ήταν εμφανή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Διδημοτήχου, όπου φέρεται να διηγήθηκε πιο αναλυτικά στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που πέρασε. Από τις 10 Ιουλίου 2024 μέχρι σήμερα, με την χρήση σωματικής βίας με κρατούσε μέσα στο σπίτι του χωρίς την θέλησή μου. Επανειλημμένως με εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά σήμερα στις 10 το πρωί. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με σαφή σημάδια ψυχολογικού σοκ. Δεν το χωράει νου στον ανθρώπου αυτό που μου περιέγραψε με συνάδελφοι από το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Πες. Μια γυναίκα η οποία ήταν κακοποιημένη, πολύ χτυπημένη, βιασμένη κατά επανάληψη, πήγε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν είχε εσωτερικά τραύματα και τώρα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην χειρουργική κλινική. Όμως αυτά που περιέγραψε στους συναδέλφους είναι πραγματικά ασύλληπτα, τραγικά και θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους σε τι κοινωνία ζούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος που κατήγγειλε η γυναίκα για την κακοποίησή της είναι παλιός γνώριμος των αρχών και φέρεται να έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, παράνομη κατακράτηση και ενδοοικογενειακή βία. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόλις η 32χρονη γυναίκα λάβει εξιτήριο, αναμένεται να οδηγηθεί σε δομή προκειμένου να βρεθεί σε ασφαλές περιβάλλον, εκτός αν δώσει κάποια άλλη εντολή ο αρμόδιος εισαγγελέας. Η 32χρονη είναι μητέρα 5 παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με προηγούμενο σύντροφό της. Πρόκειται για ένα περιστατικό ακραίας κακοποίησης, τη στιγμή που τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται ραγδαία στη χώρα μας. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 μετρήθηκαν σε 8.729 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι 8.310 δράστες ήταν άντρες. Όσον αφορά την εφαρμογή Panic Button, μόνο για το φετινό Ιούνιο πήραν κωδικό 622 γυναίκες. Χρήση της εφαρμογής έγινε σε 59 περιπτώσεις. Η 32χρονη στην υπόθεση κακοποίησης στο Διδημότυχο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αδυνατούσε να αποκτήσει την εφαρμογή Panic Button. Δεν είχε κινητό ούτε χρήματα να αγοράσει ένα. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Συνεχίζουν να εξαπλώνονται τα κρούσματα πάνω όλοι στα αιγοπρόβατα, με την όσο να χτυπάει αυτή τη φορά και την περιοχή της Δράμας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ζώα που έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 14.000, ενώ με τις διαστάσεις που παίρνει ο ιός, ο συγκεκριμένος αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Συναγερμός για την πανόλη των μικρών μυρικαστικών και στη Δράμα, καθώς χθες επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα σε εκτροφείο προβάτων της περιοχής. Η συγκεκριμένη εκτροφή αριθμεί πάνω από 300 πρόβατα, τα οποία θα οδηγηθούν σε σφαγή και υγειονομική ταφή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ενεργειών από το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται για τον περιορισμό και την εξάλληψη της νόσου. Οι κτηνοτρόφοι, στην περίπτωση που δουν κάποιο από τα ύποπτα συμπτώματα, αμέσως να ενημερώνουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας. Και η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας αποτελεί νομική υποχρέωση. Την ίδια ώρα, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη Ροδόπη ότι το κρούσμα στο Δήμο Ιάσμου θα αντιμετωπιστεί και δεν θα εντοπιστούν νέα, καθώς ο ιδιοκτήτης της εκτροφής δεν παρέδωσε γάλα αυτές τις ημέρες. Από τις 8 Ιουλίου που εντοπίστηκε το πρώτο άρρωστο ζώο στη Θεσσαλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επιβεβαιώσει 37 κρούσματα σε 7 νομούς και έχουν προχωρήσει στη θανάτωση σχεδόν 14.000 ζώων. Εμείς αυτό που ευχόμαστε σαν κτηνοτρόφοι είναι να σταματήσει η ιστορία με την πανόλη στο σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν δεν σταματήσει εκεί και αρχίζουν και επεκταθούν τα κρούσματα, δυστυχώς θα είναι καταστροφικό για τον κλάδο της εγωτροφίας. Οι έλεγχοι συνεχίζουν αμύωτη, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα η χνηλάτιση που διενεργείται θα δείξει το μονοπάτι μέσω του οποίου εξαπλώθηκε η νόσο στη χώρα. Δεν υπάρχει θέμα ελληνοποίησης. Απλώς υγιείς ζώα που ήρθανε από δυτικά κράτη, από ευρωπαϊκά κράτη, ήρθανε σε επαφή με επίσης ζώα τα οποία ή φέρανε τον ιό της πανόλης και με αποτέλεσμα να μεταδοθεί. Από εκεί και πέρα υπήρξαν μετακινήσεις. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ζητά από την πλευρά του αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος, ο οποίος βλέπει στρεβλώσεις στο μηχανισμό εισαγωγής των ζώων. Ζώα τα οποία ήρθαν για αναπαραγωγή από χώρα της Ευρώπης μπήκανε στον ίδιο στάβλο όπου υπήρχαν ζώα
παχυνόμενα τα οποία είχαν έρθει πάλι από χώρα της Ευρώπης. Εκεί υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες. Ασαφές παραμένει στο μεταξύ πότε και σε τι ύψος θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται. Σύμφωνα με τον κύριο Μόσχο, η αποζημίωση αναζώο είναι ανεπαρκής, ενώ δεν προβλέπεται αποζημίωση για το απολεσθέν εισόδημα και τις ζωοτροφές που καταναλώνουν τα ζώα στη διάρκεια της καραντίνας. Το ζήτημα με τα 150 ευρώ δεν φτάνει ουσιαστικά ούτε για το 50% της αξίας μιας προβατίνας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει το Υπουργείο. Τα έχουμε, τα βλέπουμε όλα αυτά. Να θέλουμε όμως πρωταρχικά να περιορίσουμε την νόσο, δεν τα αγνοούμε τα προβλήματα. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα τεθεί το θέμα στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της νόσου, η μετακίνηση εγωπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση και σφαγή απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα μέχρι τις 11 Αυγούστου. Παράλληλα, για 60 ημέρες απαγορεύονται οι εισαγωγές ζώων των εγωπροβάτων από τη Ρουμανία, όχι όμως και των σφαγιασμένων. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά στη Ροδόπη. Ο Κάστελ Φεροπούλ θα μας πει περισσότερα από την αίθουσα σύνταξης. Μνήμες από την περσινή καταστροφική πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς ξύπνησαν στους κατοίκους της Ροδόπης το μεσημέρι, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δύσβατο σημείο στην Νέα Σάντα, η οποία και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι οποίες ενισχύθηκαν ώρα με την ώρα, ενώ μηχανήματα έργου προχώρησαν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή επιχειρούν 152 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα και 13 εναέρια, ενώ λίγο μετά τις 7 δόθηκε εντολή από την πυροσβεστική να κινηθούν προς το μέρος ακόμη 40 δασοκομάντος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά είναι σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση, χωρίς πάντως να απειλεί οικισμούς. Μάλιστα. Ιωκάστη, πάμε να δούμε τώρα και τον χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι υψηλός και για αύριο Κυριακή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το χάρτη που έχει εκδώσει η Πολιτική Προστασία. Ο κίνδυνος είναι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, με τις αρχές να εστιάζουν κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, πρέπει να καλέσουν άμεσα την πυροσβεστική στο 199. Ιωκάστη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένουμε στο θέμα. Τα πρώτα σημάδια αναγέννησης εμφανίζει το δάσος της Δαδιάς ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω 935.000 καμένα στρέμματα. Τα πρώτα δενδρύλια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, αν και οι ειδικοί εκτιμούν πως η φυσική αναγέννηση θα πάρει 3-5 χρόνια, ενώ για να δημιουργηθεί και πάλι δάσος στην περιοχή θα χρειαστούν δεκαετίες. Αύγουστος 2023. Σοκαρισμένη όλη η Ελλάδα παρακολουθεί επί 17 ημέρες τον Εύρο να φλέγεται στη μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. In Greece's Alexandroupolis region, we are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. Οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές και ο στρατός δίνουν μέρα και νύχτα ακούρα στη μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν το πύρονο μέτωπο που μένεται από την Αλεξανδρούπολη ως τα σύνορα. Η πυρκαγιά κατακαίει δασικές εκτάσεις, αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες, ακόμη και χωριά. Σε πολλές κοινότητες οι κάτοικοι καλούνται να καταλείψουν. Ωστόσο, οι ανθρώπινες απώλειες δεν αποφεύγονται. Δεν είχαμε ποτέ τόσα χρόνια τέτοια μεγάλη καταστροφή στην περιοχή του Εύρου, φυσική καταστροφή. Και κατά συνέπεια δεν είχαμε τόσους πολλούς θανάτους από ανθράκους. Οι πυροσβέστες δίνουν ακούρα στη μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά όμως είναι ανεξέλεγκτη, με τις αναζωπυρώσεις να είναι συνεχείς, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δαδιάς. It's very difficult according to the temperature, wind and size or the space where the fire is. So it's on 100 meters and it's the development of the fire is very dynamic, so it's very dangerous. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, η πυρήνη λέλαπα επεκτείνει γίνεται κι άλλο μέσα στο Παρθένο δάσος, φτάνοντας ακόμη και στο λεγόμενο σκληρό πυρήνα της περιοχής Natura. Because of its very high biodiversity, the National Park of Dadia was one of the most important protected areas in Greece and also in Europe, perhaps also on an international scale.
And at the moment, at least 30% of the park has been lost to fire. Στις 2 Σεπτεμβρίου η καταστροφική πυρκαγιά τίθεται υπό έλεγχο. Ο απολογισμός αποκαρδιωτικός. 935.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Πάνω από 81.000 αφορούν σε αγροτικές εκτάσεις, ενώ οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν ξεπερνούν τα 440.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 50%. Ήταν μόνο το Εθνικό Πάρκο, ήταν 5 δασικά συμπλέγματα της περιοχής ευθύνης των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Οι επιπτώσεις ήταν πολύ σημαντικές στο οικοσύστημα αλλά και ευρύτερα στις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με το δάσος και δημιούργησε αρνητικά αισθήματα και στον πληθυσμό των τοπικών. Από τη φωτιά 20 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ πέραν της απώλειας σημαντικού ζωικού κεφαλαίου, σπιτιών και υποδομών καίγονται υψηλής οικολογικής αξίας περιοχές, όπως το 58% του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου μέρους της απικίας φωλεοποίησης του Μαυρόγυπα. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή η οποία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη ως προς την βιοποικιλότητά της και έχει πάρα πολλές περιοχές Natura, έχει σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, είναι γενικότερα μια αν θέλετε όαση βιοποικιλότητας η περιοχή που κάηκε. Φανταστείτε ότι στην περιοχή αυτή διαβιούν 36 από τα 39 συνολικά αρπακτικά που μπορεί κανένας να συναντήσει στην Ευρώπη. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, το δάσος της Δαδιάς εμφανίζει τα πρώτα σημάδια αναγέννησης, με τα πρώτα δενδρύλια να έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Τα είδη που κάηκαν έχουν τη δυνατότητα φυσικής αναγέννησης και ελπίζουμε από τις έρευνες που έχουν γίνει ότι σε μεγάλο μέρος θα επανέλθει με φυσική αναγέννηση το δάσος, αλλά χρειάζεται και η δική μας επέμβαση να κατευθύνουμε τις νέες συστάδες που θα δημιουργηθούν προς την κατάσταση που θέλουμε να επικρατήσει στο νέο δάσος, έτσι ώστε αυτό που θα δημιουργηθεί να μην κινδυνεύει τόσο πολύ από πυρκαγιές. Η επιστροφή των αποδομητικών πτηνών στην περιοχή προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ συγκίνηση υπάρχει και για τους μαυρόγυπες που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το σπίτι τους στον Εθνικό Δρυμό, παρότι περισσότερες από τις μισές φωλιές τους κάηκαν. Προβλήματα υπάρχουν κυρίως στα είδη που δεν έχουν μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης, που στην περίπτωσή μας είναι κυρίως η μαύρη πέθηκη, που αποτελεί και το είδος το οποίο φωλιάζει συνήθως ο μαυρόγυπας και άλλα αρπακτικά. Όπως εκτιμούν ειδικοί, η φυσική αναγέννηση θα πάρει έως 5 χρόνια. Ωστόσο, για να δημιουργηθεί και πάλι δάσος στην περιοχή, μπορεί να χρειαστούν ακόμη και 30 χρόνια. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που ταλαιπωρεί κατοίκους περιοχών της Κορινθίας, καθώς οι βρύσες στο Δήμο Βέλου Βόχας αντί για νερό βγάζουν λάσπη. Οι γεωτρήσεις λόγω του ήπιου χειμώνα και της ανοβρίας δίνουν ελάχιστο νερό πολύ κακής ποιότητας. Ο δήμαρχος της περιοχής, μιλώντας στο Άττικα, υπογράμμισε ότι έχει ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ έχει ήδη έρθει επικοινωνία και με τον εισαγγελέα. Χωρίς νερό βρίσκονται τις περισσότερες ώρες της ημέρας οι κάτοικοι περιοχών του Δήμου Βέλου Βόχα στην Κορινθία. Και όταν οι βρύσες τρέχουν νερό, τότε αυτό είναι βρώμικο και ακατάλληλο για κατανάλωση. Πρόκειται για νερό με το οποίο οι κάτοικοι δεν μπορούν να πλύνουν ούτε τα δόντια τους, με αποτέλεσμα να προμηθεύονται συνεχώς μεγάλες ποσότητες εφιαλωμένου νερού. Το πρόβλημα έρχεται εδώ και μια δεκαετία. Βρίσκονται σε λειψιδρία, οι γεωτήσεις όλες πέφτουν και όσο πέφτουν βγάζουν ακατάλληλο νερό. Κάνουμε συνέχεια χημικές αναλύσεις, οι οποίες βγάζουν το νερό ακατάλληλο. Οι χημικές αναλύσεις του Δήμου εντοπίζουν μικρόβια και κολοβακτηρίδια στο νερό και έρχονται να επιβεβαιώσουν την ακαταλληλότητά του, η οποία είναι ούτως ή άλλως αισθητή λόγω δυσάρεστων οσμών. Η ανοβρία και οι συνθήκες ξηρασίας έρχονται να επιδεινώσουν ένα πρόβλημα που κατά ορισμένους είναι χρόνιο. Ποσότητες λόγω της κλιματικής αλλαγής πέφτουν συνεχόμενα, τα νερά είναι λιγοστά. Ο Δήμος δεν υδροδοτείται από πηγές οι οποίες είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό. Όπως η περιοχή της Θυμαλίας, προσπαθεί με τις δικές του γεωτρήσεις, οι οποίες έχουν βελτιωθεί, διορθωθεί, ξαναλειτουργήσει, να καλύψει τις ανάγκες του σε νερό, δεν είναι αρκετές και δεν βγάζουν κατάλληλο νερό. Είναι πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε ανιδρία, όπως και φέτος, όπως τα 2-3 προηγούμενα χρόνια, το πρόβλημα είναι και όλο και πιο έντονο. Βέβαια, να μην τα ρίχνουμε όλα στην ανιδρία, υπάρχει αδράνεια εκ μέρους των υπεύθυνων του χωριού αυτού και τώρα πλέον που είναι Δήμος. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, υπάρχει διανομή πόσιμου νερού στους κατοίκους με υδροφόρες σε περιοχές όπως η Στιμάγκα, που επλήγει προσφάτως από πυρκαγιές. Το συγκεκριμένο μέτρο όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά. Κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά του Δήμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους εκφράζουν δυσαρέσκεια για το πρόβλημα υδροδότησης που επεκτείνεται και στις καλλιέργειες. Ορισμένοι δεν κρύβουν την οργή τους. Επάρκεια για νερό, δεν έχουμε νερό. Νερό δεν υπάρχει. Υπάρχει έλλειψη νερού, δυσκολίες για τα ποτήματα κλπ. Μπορεί να προσφέρει τώρα, τι μπορεί να προσφέρει κανείς. Δεν έχουμε νερό να ποτίσουμε τα ζά,
να φτιάξουμε τα περιβόλια μας και να δίκαν όλα. Προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, ο Δήμος έχει δημοπρατήσει έργο υδροδότησης προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ με πόρους από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Έχει βγει ανάδοχος, ωστόσο εκκρεμεί, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η υπογραφή του αρμόδιου επιτρόπου του ελεκτικού συνεδρίου. Ο Δήμαρχος τονίζει ότι έχει επίμονες επαφές με τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να βρεθεί λύση. Είναι καθαρά πλέον στα χέρια της πολιτείας να αποφασίσει αν τελικά αυτός ο πολύπαθος Δήμος Βελβόχας υδροδοτηθεί από τη λίμνη της Μυθαλίας με μια μικρή ποσότητα, οπότε να φέρει το σωστό ισοζύγιο στις βρύσες του κόσμου και στα σπίτια. Να φέρει κάποιο κατάλληλο ελάχιστο νερό προς χρήση. Εκτός από κυβερνητικά στελέχη, ο Δήμαρχος έχει ενημερώσει και τον εισαγγελέα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νερό στο Δήμο του. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφικές πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σε πολλά σημεία του πλανήτη. Από την Χιλή ως την Ινδία και την Κίνα, έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν το θάνατο δεκάδων ανθρώπων και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε μετακινήσεις και καλλιέργειες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 αγνοούνται από τις καταστροφικές πλημμύρες στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Περισσότεροι από 3.000 προσκυνητές χρειάστηκε μάλιστα να απεγκλωβιστούν καθώς μετέβαιναν στο ναό του Κεντραράν, που βρίσκεται στην περιοχή, τόπο προσκυνήματος αφιερωμένο στο Σίβα, θεό της Ινδουιστικής θρησκείας. Ο τόπος προσκυνήματος βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3.600 μέτρων και η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή μόνο το καλοκαίρι, ακολουθώντας μακρά διαδρομή 22 χιλιόμετρων. Χείμαροι που προκαλούν κατολισθήσεις, πλημμύρες αλλά και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στην Κίνα. Στην πλημμυρισμένη περιοχή Σιξίνγκ, στην επαρχία Χιουνάν, τα σωστικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους που ήρθαν αντιμέτωποι με τις εντονότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 100 ετών. Στην επαρχία Σετσουάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, κατέρευσε οδική γέφυρα που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμερο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να αγνοούνται δεκάδες. Ισχυρές βροχές και στη Χιλή τις τελευταίες ημέρες άφησαν πίσω τους 3 νεκρούς. Μεγάλες καταστροφές και τεταμένες πλημμύρες σε πολλά σημεία της χώρας. Οι βροχές που συνοδεύονταν από σφοδρούς ανέμους προκάλεσαν τις πλημμύρες και κατέστρεψαν μεγάλα κομμάτια του οδικού δικτύου, καθώς ποτάμια που υπερχείλησαν εξαφάνισαν οδικές αρτηρίες. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δέχονται κλήσεις για απεγκλωβισμούς, καθώς εκατοντάδες σπίτια καλύφθηκαν από τα νερά της βροχής. Στο Μεξικό, τεράστια τρύπα στην άσφαλτο προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη Μορέλια. Αρχές της πόλης έκλεισαν τους δρόμους και προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη μεγάλη ζημιά που προκλήθηκε από τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε στην περιοχή το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η τρύπα έχει διάμετρο 5 μέτρα και βάθος περισσότερο από 2. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, το οποίο σαρώνει και μακροδεξιάς βίας μετά τη δολοφονία 3 κοριτσιών στις αρχές της εβδομάδας. Η Χριστίνα Βασιλάκη θα μας πει περισσότερα. Ναι, ανθοί ακροδεξιοί διαδηλωτές συγκρούονται συνεχώς με αστυνομικές δυνάμεις σε πολλές πόλεις της χώρας μετά από το τραγικό περιστατικό της επίθεσης με μαχαίρι σε σεμινάριο χορού για παιδιά στο Southport, κατά την οποία σκοτώθηκαν 3 μικρά κορίτσια. Τα βία επεισόδια ξέσπασαν τις επόμενες ημέρες γιατί ψευδείς πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος για τα μαχαιρώματα ήταν εξτρεμιστής μουσουλμάνος. Χθες το βράδυ στο Σάντερλαν, ρατσιστικές ομάδες διαδηλωτών πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών κοντά σε ένα τζαμί της πόλης, πρυπόλησαν αυτοκίνητα και έβαλαν φωτιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα. Σήμερα πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Λίβερπουλ, ενώ δεκάδες παρόμοιες συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, Ανθή. Μάλιστα, Χριστίνα Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εμείς να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Στις ΗΠΑ, μια διαφορετική αεροπορική εταιρεία ανοίγει τα φτερά της. Η Barker προσφέρει πτήσεις για σκύλους και τους συνοδούς τους και μάλιστα με εμπειρία ιδιωτικού τζετ. Το κόστος ενός εισιτηρίου για μια πτήση εσωτερικού ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες δολάρια και όπως θα δείτε, οι ανέσεις για τους τετράποδους και δίποδους επιβάτες δεν γνωρίζουν όρια. Αυτή δεν είναι μια πτήση όπως οι άλλες. Καλώς ήρθατε στη GAV Air, πτήσεις για τους αγαπημένους τετράποδους φίλους του ανθρώπου μαζί με τον άνθρωπό τους. Η Bark Air είναι μια νεοφυής επιχείρηση που ξεκίνησε πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για έως και 10 σκύλους μαζί με τους συνοδούς τους. Οι πτήσεις για τα συμπαθή τετράποδα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα ιδιωτικά jet για τους VIP. Άπλητος ιδιωτικός χώρος, καναπέδες και φυσικά παράθυρο. What's going on? Hello, Hazy. What's going on here today is we are launching Bark Air, which is a service for dogs. Of all sizes, as you can see, and there are people to travel long distances in comfort and in style. Οι πτήσεις είναι για πολύ λίγους. Το jet έχει χωρητικότητα 14 ατόμων, αλλά η Bark Air θέλει μέχρι 10 άτομα, με τους σκύλους τους κάθε φορά, για ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Well, what you should know first is it's a first-class experience for the dog, a business-class experience for people. We cater everything to the dog, trying to lower their anxiety and their stress, so they have the most comfortable, fear-free experience on an airplane. Can't forget that. Οι πρώτες πτήσεις ξεκίνησαν από τη Νέα Υόρκη για το Λος Άντζελες. Στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνεται και το Λονδίνο. Οι σκύλοι επιβάτες έχουν φυσικά και ειδικό μενού από το οποίο επιλέγουν το γεύμα τους. Στις πτήσεις της GAV Air, η σαμπάνια ρέει άφθονη και σερβίρεται από το προσωπικό της εταιρείας. Το ειδικό μενού για σκύλους περιλαμβάνει λιχουδιές κάθε είδους, ακόμα και επιδόρπιο. Οι τετράποδοι επιβάτες φαίνονται ευτυχισμένοι. Η deluxe εμπειρία έρχεται φυσικά και με το ανάλογο κόστος. 8.000 δολάρια για μια διεθνή πτήση και 6.000 δολάρια για μια πτήση εσωτερικού. Η τιμή είναι για έναν τετράποδο επιβάτη και έναν δίποδο. Και αν νομίζετε ότι η τιμή είναι αλμυρή, η Bark Air έχει ήδη λίστα με 15.000 αιτήματα για νέους προορισμούς. Και πάμε να παρακολουθήσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Σελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή θα επικρατήσει άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ασθενείς και τοπικά μέτριους ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές. Πιο αναλυτικά, ο καιρός στη χώρα θα είναι αρχικά γενικά αίθριος και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά τόπους στα επιρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα επιρωτικά και θα φτάσει στα περισσότερα επιρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και κατά τόπους στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 38 με 39 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά εκπομπή Ρεμπέτικο Βεράνι. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.